μπορώ τώρα να αναφέρω την εγκυμονούσα μικρή εδώ καλεσμένη μας από εκεί που την έχουμε στον ήλιο, στο φώτα, στην άλλη πλευρά. Γεια σου, Όλγα μου, καλώς μας ήρθες. Να πάρω και το μαξιλαράκι μου. Αυτό το έχεις φέρει από το σπίτι? Όχι, όχι, εδώ τα παιδιά σου. Α, δικό μας είναι. Βεβαίως να βάλεις το μαξιλαράκι σου. Ταιριάζει μια χαρά και σου πάει κιόλα και πάει, φαντάζομαι, και με το φιλό του μωρού. Αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές. Ναι, ναι, ναι. Ελπίζω κι εγώ. Τι ελπίζεις? Γιατί ήταν σκοτσέζικο ντούζο όλο αυτό το θέμα με το φιλό του παιδιού. Γιατί? Γιατί στην αρχή μας είχαν πει 99% αγοράκι. Πάω εγώ, κοιτάω τα γαλάζια. Τριών μηνών λες, όταν πήγες να κάνεις ευγενική διαφάνεια. Και πιο πριν. Α, και πιο πριν. Ναι, 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 γιατί κάτι φαινόταν. Τώρα θα με σκοτώσει ο Νίκος που τα λέω. Και... μετά πάμε, μας λένε κοριτσάκι. Μετά ξαναπάμε, μας λένε αγοράκι. Ah. Έλα, μωρέ, δεν μπορεί. Εντάξει, στην αρχή μπορεί να σας το είπαν, αλλά μετά από κορίτσια αποκλείεται να σας ξαναείπαν αγόρι. Μας ξαναείπαν αγοράκι. Το Δεκέμβρη. Πότε έγινε αυτό? Όχι, στη Β' επίπεδο που είναι η πιο βασική, μας είπαν κοριτσάκι. Οπότε λέω στο γιατρό, εγώ θα πάω να πάρω τα ροζ. Και αν είναι άλλο φίλο, του λέω, σε σκότωσα. Τίποτα, θα τα πληρώσει. Μετά αυτό μου λέει να σου το βάψω εγώ μετά. Θα τα πληρώσει εκείνος, θα τα βάψει εκείνος, ναι. Εσείς περιμένατε κάτι συγκεκριμένο, εσένα, που είναι και το πρώτο σου παιδάκι. Γιατί ο Νίκος έχει ήδη μια κόρη την Αριάδνη. Ναι, ναι, ναι. Αν περίμενα κάποιο συγκεκριμένο φίλο. Ναι, αν παιδί μου φανταζόσουν κάτι όταν σκεφτόσουν την εγκυμοσύνη αυτή. Στην αρχή, μόλις έμαθες ότι είσαι έγκυος. Τι σκεφτόσουν, τι φίλο φανταζόσουν? Δεν μπορούσα να φανταστώ. Όχι, τι έχεις, τι φανταζόσουν, τι σε τραβούσε ένα περισσότερο, τι σκεφτόσουν? Δηλαδή, όταν έμαθες ότι είσαι έγκυος, σκεφτόσουν, ας πούμε, κοκαλάκια, κορδελάκια, ροζ φιωγκάκια? Ή σκεφτόσουν, ρε παιδί μου, μπάλες, ποδόσφαιρα, σορτσάκια? Ναι, ναι, σωστά. Δεν ξέρω. Βασικά, στην αρχή έλεγα πάντοτε ότι θα κάνω αγοράκι κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Το αισθανόμουν αυτό. Δηλαδή και στην πρώτη εγκυμοσύνη ίσως έλεγα ότι πιο πολύ ένα αγοράκι, δεν ξέρω. Αλλά όταν έμαθα ότι είναι κοριτσάκι, πέταξα στα σύννεφα, γιατί τουλάχιστον εξασφάλισα την κόρη. Ποια φορά από όλες πέταξε στα σύννεφα που είναι κοριτσάκι? Γιατί πρέπει να πέταξε στα σύννεφα όταν άκουσε ένα αγοράκι, μετά να ξαναπέταξε στα σύννεφα όταν άκουσε ένα κοριτσάκι. Μόλις ξανάκουσε για αγοράκι, να ξαναπέταξε στα σύννεφα. Ναι, όταν στη Β' επίπεδο μας είπαν ότι είναι κοριτσάκι, σίγουρα 99%. Όχι, 90% μας είπανε. Άσε μας, μωρέ, θα μας τρελάνεις. Δεν γίνονται αυτά που μου λες. Αλήθεια. Δεν σου κάνει πλάκα ο γιατρός? Μα του λέω, γιατρέ. Λέω, πες μας, τι συμβαίνει? Και μου λέει, ειλικρινά, παιδιά, πρώτη φορά λέει μου συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό λέει, δεν σας ξαναλέω τίποτα. Θα δούμε τώρα. Αλλά άμα πάμε στο μαιευτήριο και μας βγει αγοράκι, Παναγία μου, το έχω πει και σε όλο τον κόσμο. Να σου πω όμως, έχει και την πλάκα του αυτό. Εγώ πάντα στα ρόδια. Δεν θα το ξεχάσει ποτέ, θα το θυμάσαι πάντα. Η αλήθεια. Θα το διηγήσει και στο μωρό σου με το καλό ότι και να είναι αγόρι, κορίτσι, δεν έχει σημασία. Εξάλλου δεν έχει κι άλλο πρώτο σου παιδάκι είναι. Αν είναι αγοράκι, δεν του λέω πάντω ότι του είπαν κοριτσάκι, μην το δημιουργήσουν ψυχολογικά προβλήματα. Σοπα, ρε, σιγά. Αλίμονο. Τι μου λες τώρα, εσύ πώς νιώθεις τον εαυτό σου, ότι η κυλίτσα σου, ας πούμε, έχει μεγαλώσει πολύ? Ναι, και όμως δεν έχεις πάρει, γιατί φοράς κολανάκι και βλέπω τα ποδαράκια σου, τα μπουτάκια σου είναι μια χαρά. Δηλαδή για γυναίκα που γεννάει σε 1,5-2 μήνες, δεν δείχνεις. Έχω πάρει, και ντρέπομαι που το λέω, 14 κιλά. Ήσουν τόσο πολύ αδύνατη, παιδάκι μου, δεν φαίνονται πάνω στα 14 κιλά, αν εξαιρέσεις το κομμάτι αυτό που βλέπω έτσι. Ωχ, Παναγία μου! Τώρα που το κάνεις αυτό, και εγώ στο πρώτο παιδί, ρε παιδιά, αισθανόμουν πάρα πολύ άβολα. Νόμιζα ότι, δεν ξέρω, αισθανόμουν λίγο άβολα για την κοιλιά μου, το στήθος μου, όλα αυτά φαινόταν μεγάλα. Φορούσα όλο κάτι ριχτά, κάτι κελεμπίες. Πού τις είχα βρει τόσες κελεμπίες, δεν ξέρω. Αισθανόμουν άβολα. Ενώ μετά ήμουνα με τα κολανάκια μου, στο δεύτερο, τρίτο, πολύ χαλαρή. Λέω, εντάξει, τι έγινε. Εγώ έχω θράσος, έβαλα σήμερα και την κολλητή. Μια χαρά είναι. Πολύ είναι καινούργια όμω. Πόσο καιρό είσαι με τον Νίκο? Καταρχήν θέλω να του στείλει τα φιλιά μου. Βεβαίως. Το γνώρισα πριν από περίπου 2 χρόνια εδώ στην εκπομπή, είχε έρθει την άνοιξη. Και πραγματικά με κέρδισε η ευγένειά του, η καλή του τρόπη και όλο αυτό το καθαρό πράγμα που έδειχνε ότι έχει αυτό το παιδί. Μπράβο, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι, ισχύει. Είναι πολύ αληθινός άνθρωπος. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιες φορές πολύ σκληρός, αλλά είναι πολύ αληθινός. Και αυτό νομίζω ότι δεν το βρίσκεις εύκολα στις μέρες μας. Δηλαδή, έναν άνθρωπο, έναν άντρα που να είναι ειλικρινής και να σε αγαπάει και να σου δίνει το 100% του εαυτού του. Οπότε εσύ ήσουν διπλά τυχερή, γιατί με τον Νίκο είσαι αρκετά χρόνια μαζί. Θέλω να πω, το γνώρισες πραγματικά πολύ μικρή.
Δεν τον γνώρισε στα 30, στα 35 σου να πει: πέρασα και τρεις δυσκολίες, πέντε, δύο ατυχίες στη σχέση μου, ή στεναχωρηθήκα, είχα πέσει σε λάθος άνθρωπο. Εσύ, μικρούλα, τσακ, βρήκες τον κατάλληλο άνθρωπο. Ναι. Πόσα χρόνια είστε μαζί τώρα, πέντε? Τώρα πέντε χρόνια, ναι. Είστε πέντε χρόνια. Και φυσικά θέλαμε να γίνει όλο αυτό με την εγκυμοσύνη, αλλά αν δεν έπαιρνε την απόφαση ο Νίκος, από μένα. Τι ακόμα εδώ θα περιμέναμε. Ο Νίκος είναι ο πιο αποφασιστικός στη σχέση. Εγώ λέω, ας πούμε, ότι ναι, το θέλω, αλλά αν είναι να το αποφασίσω εγώ, δεν γίνεται ποτέ. Ζυγός. Ναι. Ζυγός, ναι. Παλιά. Ελπίζω να μου βγει ο Σκορπιός κάποια στιγμή, γιατί λένε μετά τα 30 βγαίνει ο Σκορπιός. Έχεις χρόνια ακόμα, yeah. Περίμενε. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για εσάς τους δύο. Αυτό το πολύ ωραίο love story. Όλγα και Νίκος, ευτυχισμένοι, παντρεμένοι και προσεχώς γονείς, καθώς το γλυκό κορίτσι από την Αλεξάνδρεια η Μαθίας διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Σε 2 μήνες λοιπόν θα κρατούν στην αγκαλιά τους την κορούλα τους, που θα καταστάσει για να γεμίσει με κλάματα χαράς το σπίτι τους στην Εκάλη. Η Όλγα ήρθε στην Αθήνα το 2000 για να σπουδάσει στο τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου και αποφάσισε στο δεύτερο κιόλας έτος της σχολής της να φοιτήσει και σε ένα ιδιωτικό δημοσιογραφικό εργαστήρι. Πολύ γρήγορα βρέθηκε να δουλεύει στο TV Magic, πέρασε από το Alter, τόσο σε εκπομπές όσο και στο Δελτίο Ειδήσεων, συνεργάστηκε με τον Ανδρέα Μικρούτσικο στο Μεγάλο Παζάρι και εδώ και 2 χρόνια τη βλέπουμε στο TV Weekend του Alper. Με τον έρωτα της ζωής της, τον Νίκο, γνωρίστηκαν πριν από 5 χρόνια. Σύνδεσμος, η κολλητή της φίλη που είχε ενωνά τη μητέρα του αθλητή. Ένα στοίχημα που έβαλαν οι δυο τους και αφορούσε επικείμενη νίκη του σε αγώνα, έγινε η αφορμή για να κάνουν το πρώτο τους ραντεβού. Ο Νίκος κέρδισε, η Όλγα έχασε και έτσι βγήκαν για το πρώτο τους δείπνο. Το χτύπημα του έρωτα ήταν ακαριαίο. Ο ένας βρήκε στον άλλον το άλλο του μισό. Ακόμη και σήμερα, αν ρωτήσεις τον λιγομίλητο Νίκο Οικονόμου τι σημαίνει Όλγα για εκείνον, έτσι θα σου απαντήσει. Το άλλο μου μισό. Έμειναν μαζί στις πρώτες 10 μέρες της σχέσης τους. Στις 24 του περασμένου Νοέμβρη ενώθηκαν στο Δημαρχείο Εκάλης και το θεωρούν σχεδόν δεδομένο ότι μετά τη βάπτιση της κόρης τους θα κάνουν και θρησκευτικό γάμο, καθώς η Όλγα θέλει οπωσδήποτε και την ευλογία του Θεού για εκείνη και την οικογένειά της. Η πρόταση γάμου έγινε με έναν απλό και ταυτόχρονα τόσο ιδιαίτερο τρόπο που και οι δυο θέλουν να κρατήσουν για τον εαυτό τους. Κι αν το γλυκό της πρόσωπο σας δίνει την εντύπωση ότι εκείνη είναι η εύκολη στη σχέση τους, κάνετε λάθος. Ο θυμός του Νίκου κρατάει 2 λεπτά μόνο, ενώ εκείνη θα κρατήσει και μούτρα. Η Όλγα θα γκρινιάξει και δεν διστάζει εξάλλου να το παραδεχτεί. Στη σχέση μας, ο Νίκος με ανέχεται και γελάει φυσικά. Διστακτική και αναποφάσιστη, βρήκε τον ιδανικό όμο για να κουμπίσει, καθώς ο Νίκος στα μάτια της είναι δυναμικός, μαχητικός, διεκδικητικός, αλλά κατά βάθος τόσο ευαίσθητος. Και όσο τακτικός και επιμελής είναι εκείνος, αλλά τόσο ακατάστατη είναι η Όλγα. Είναι ο Νίκος που θα της πει «Βγάλε τα παπούτσια, θα λερώσεις», και όχι το αντίθετο. Και πώς θα αντισταθμίζει όλα αυτά η Όλγα? Με το μαγείρεμα. Του μαγειρεύει κάθε μέρα και πολύ συχνά, καθώς της αρέσουν τα λαδερά, του ετοιμάζει φασολάκια. Αυτό είναι και το ανέκδοτο με το οποίο την πειράζουν οι φίλοι της. Πάλι φασολάκια του έκανες. Όταν ο μπαμπάς της Όλγας, Θεμιστοκλής, είδε για πρώτη φορά τον προπονητή του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας, της είπε κατευθείαν: «Αυτός θα είναι ο άντρας της ζωής σου». Από την άλλη, η μαμά Γεωργία, ξετρελαμένη με την κόρη της, του έκανε ελαφρώς τη ζωή δύσκολη, μέχρι να πιστεί ότι αξίζει να του εμπιστευτεί το κοριτσάκι της. Σήμερα πλέον λατρεύει το γαμπρό του τον Νίκο και του κάνει όλα τα χατήρια. Η πιο όμορφη στιγμή της καθημερινότητάς τους είναι η βόλτα στο Άλσο Συγκρού στην Κηφισιά, που κάνουν με το σκύλο τους τον τετράχρονο Golden Retriever Alfie, και όσο κάνουν βόλτα, ονειρεύονται τους μελλοντικούς τους περιπάτους, όταν θα είναι πλέον 4. Οι δυο τους, ο Alfie και φυσικά η κορούλα τους. Σωστά τα είπαμε στο βίντεο. Πάρα πολύ σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Άρη. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το βίντεο. Καλά, βρε, κάθε μέρα φασολάκια, φασολάκια στον άνθρωπο. Τι να κάνω, μ' αρέσουν. Με τσεχέρια, δεν είναι. Βασικά, δεν έχω και πολλή έμπνευση με το φαγητό. Δηλαδή, ενώ μαγειρεύω κάθε μέρα, κάνω τα ίδια και τα ίδια φαγητά. Δεν ξέρω. Μα πες μας κάτι σε παχυντικό που κάνεις. Μου λες πήρες 14 κιλά που δεν φαίνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει για να τα πάρεις, πρέπει να φάγεις και κάτι παραπάνω από φασολάκια. Στρέμματα φασολάκια. Πολύ φασολάκι. Βασικά, μ' αρέσουν πολύ τα γλυκά. Είμαι πολύ γλυκατζού. Οπότε σχεδόν κάθε μέρα θα φάω λίγη σοκολατίτσα.
Και μετά από φαγητό μαγειρεύω τα πάντα. Και παστίτσιο και μουσακά και φασολάδα και φακές. Πες μου, πού τα άμαθες? Τα άμαθες αφού το γνωρίστηκες με τον Νίκο? Όχι, και πριν. Γιατί γενικά στο σπίτι μας τρώμε πάρα πολύ. Και οι γονείς. Οι υπόλοιποι θα τρώγανε, γιατί εσύ πάντα ήσουν πολύ αδύνατη. Όχι, όχι. Και εγώ είχα πιο πολλά κιλά πιο μικρή. Απλά μετά είχα πάθει μια αλλεργία, κάτι, και είχα φοβηθεί και δεν έτρωγα πολύ για ένα διάστημα 2-3 χρόνια και έτσι τα έχασα τα πολλά κιλά. Αλλεργία. Ενδιαφέρον μου ακούγεται. Αυτή την αλλεργία, άση μου, ή την έχεις εξαιρετήσει ή δεν την έχεις. Εσύ είναι κορίτσι, μα τη μάθουμε κι εμείς δηλαδή. Ρε, άση, δεν την κολλάς την παρέα αυτή. Όχι, ε. Όχι, είχα φάει κάτι και μου είχε πειράξει. Άγγιξέ με λίγο. Δώσε μου λίγο την αλλεργία σου. Άμα την ξαναπάθεις, δεν θέλω. Απαναγία μου. Όχι, μακριά κορίτσι μου, αλλά να ξέρεις. Όχι, απλά είχα φάει κάτι, είχα πάθει μια αλλεργία, είχα πάει στο νοσοκομείο και από τότε είχα φοβηθεί και δεν έτρωγα τίποτα σχεδόν. Έτρωγα μόνο γιαούρτι, ρύζι, φαγητά που αισθανόμουν ότι δεν θα μου προκαλέσουν αλλεργία. Και αυτό μου κράτησε περίπου 1-2 χρόνια μέχρι να το ξεπεράσω. Και έτσι έχασα δηλαδή τα πολλά κιλά. Δεν ήταν ότι σκόπιμα έκανα δίαιτα. Εγώ όμως, γιατί θυμάμαι ότι κάποτε πρέπει να ήσουν και μοντέλο. Εγώ σε θυμάμαι πάντα δύνατη, παιδί μου. Όχι, όχι, μοντέλο δεν έχω υπάρξει ποτέ. Πώς ξεκίνησες εσύ? Εγώ θυμάμαι ότι έχεις έρθει και στην εκπομπή τότε επί Αντένα στον καφέ καλεσμένη μαζί με την, Ισαβέλα. Ναι, μπράβο. Ναι. Κάνατε μια εκπομπή, νομίζω, σε ένα κανάλι. Κάτι κάνατε. Ναι, ναι, ναι. Κάναμε στο TV Magic. Μπράβο. Και είχατε έρθει μαζί. Είδες που τα θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Τι μνήμη είναι αυτή. Δεν έχω τώρα. Είχα μια πολύ έτσι ένα επιφύτηση. Ναι. Εκεί κάναμε εκπομπή ως δημοσιογράφη. Δηλαδή από τη σχολή δημοσιογραφίας με πήραν σε εκείνο το κανάλι. Η Ισαβέλα είχε ασχοληθεί με το μόντελινγκ και εγώ δεν είχα κάνει ποτέ. Δεν μπορούσα κιόλας. Ο σωματότυπός μου δεν είναι για μοντέλο. Δηλαδή, τι έχει ο σωματότυπός? Έχω τις καμπύλες μου, τις έχω. Δεν μας τα λες καλά, τέλος πάντων, τις καμπύλες σου, τέλος πάντων. Λοιπόν, με τον Νίκο λοιπόν γνωρίστηκες πριν από 5 χρόνια. Απ' την αρχή κατάλαβες ότι είναι άνθρωπός σου? Ναι. Απ' την αρχή και κυρίως εκείνος. Δηλαδή... Εντάξει, και ως μεγαλύτερος, γιατί ναι. Έχετε μια διαφορά ηλικίας. Ναι, και έχει και μεγαλύτερη εμπειρία. Δηλαδή, με το που γνωριστήκαμε, μέσα σε 10 μέρες μείναμε μαζί. Εσύ πώς τον ακολούθησες τόσο μικρό κορίτσι, έτσι είπες και εσύ, ναι, εντάξει. Δεν ξέρω. Τι επιφύτηση. Όχι, το εννοώ αυτό, γιατί όλοι μου λέγανε πού πας να μπλέξεις, ότι ο Νίκος είναι λίγο άστατος, κάνει άστατη ζωή. Μα έκανε άστατη ζωή ο Νίκος, δεν νομίζω ότι έχει δώσει δικαιώματα. Τι ξέρω. Εγώ εκτός από τη γυναίκα του δεν έχω ακούσει για καμία. Την πρώην γυναίκα του δεν έχω ακούσει για καμία άλλη γυναίκα. Δηλαδή μόνο το γάμο δεν θα ακούσει, τίποτα άλλο. Ναι. Πρόσεχε μάλλον, τι να πω για. Όχι, βασικά όλοι μου λέγανε τον έχω τόσο στεγνά. Ευτυχώς δεν είναι στο σπίτι τώρα, θα το δει μετά. Ευτυχώς και που δεν θα το δει και μετά. Θα το δει, το γράφω στο βίντεο. Όλοι μου λέγανε πού πας να μπλέξεις, πρόσεχε, μην είστε για λίγο καιρό και μετά στεναχωρηθείς και πληγωθείς. Αλλά δεν ξέρω, εμένα κάτι με τραβούσε προς τα εκεί. Και όντως μείναμε μαζί από τις 10 πρώτες μέρες και από τότε είμαστε αχώριστοι για 5 χρόνια. Δηλαδή έχουμε χωρίσει πολύ λίγες φορές. Ενώ... Αυτά τα μαλώματα των ζευγαριών, εντάξει, εννοείται. Όχι, όχι, όχι απλά μαλώματα. Το να πάει, ας πούμε, σε μια... σε ένα ταξίδι, ναι, ναι, ναι. Για αγώνα, όχι να χωρίσουμε να μαλώσουμε. Μα εγώ σε άκουσα να λες, δεν θυμάμαι σε ποια συνέντευξη, ότι και στο γήπεδο μέχρι προσφάτως πήγαινες και εσύ, που είναι πια προπονητής και παρακολουθούσες. Αλλά από τη σύγχυση που πάθαινες στην ταραχή, είπες ας το σταματήσουμε μέχρι να γεννήσω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αγχώνομαι πολύ. Θέλω πάρα πολύ να κερδίζει και γενικότερα θέλω να είμαι το γούρι του. Γιατί αν πάω και χάσει, μετά μου απαγορεύει να πάω για όλη την υπόλοιπη σεζόν. Οπότε του λέω, ποιο παιχνίδι είναι εύκολο. Θέλω να σου δώσω ένα φιλάκι. Είσαι πολύ γλυκό κοριτσάκι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, γλυκά, πραγματικά καταλαβαίνω γιατί ο Νίκος έχει ξετρελαθεί μαζί σου. Λοιπόν, νομίζω ότι φιλοξενούμε μια μπεμπέκα σήμερα. Είναι κοριτσάκι. Ένα κορίτσι του σχολείου, από τα πολύ αθώα κορίτσια του σχολείου. Λοιπόν, για λέγε βρε, αγάπη μου, που τα λες τόσο όμορφα. Και αυτό, άμα χάσουνε, μετά μου λέει δεν θα ξανάρθει. Τιμωρία εσύ. Ναι. Οπότε ναι. Κοιτάζω εγώ τώρα ποιος αγώνας είναι εύκολος. Και λέω αυτή η ομάδα, λέω πώς τα πάτε, λέω πώς βλέπετε, θα κερδίσετε, θα χάσετε. Και πηγαίνω σε αυτούς τους αγώνες. Τι γλυκούλα που είσαι. Ευχαριστώ πολύ. Έχεις ποτέ νεύρα? Έχω. Τσακώνεσαι ποτέ?
Ναι, αλλά κανείς δεν με παίρνει στα σοβαρά, γιατί... Αχ, δεν μπορώ, Χριστέ μου. Πολύ μ' αρέσει αυτό. Ναι, γιατί έτσι όπως τσακώνομαι, εγώ συγχύζομαι και άλλοι γελάνε. Ναι. Μόνο στη μαμά βγάζω λίγα νεύρα, έτσι, που τις έχω πιο... Θάρρος. Ναι, και... ναι, άνεση. Μάλιστα. Η μαμά σου τώρα, μια και την ανέφερες, τώρα όλο αυτό το διάστημα που είσαι έγκυος, είναι σε μια έτσι μόνιμη ανησυχία να πάω στην κόρη μου να δω έφαγε. Πώς κοιμήθηκε, είναι όλα εντάξει, μήπως κάτι την ανησυχεί, μήπως το ένα, μήπως το άλλο. Κάηκαν τα φασόλια. Κάηκαν τα φασόλια. Με τόσες φορές που το έχει κάνει, νομίζω ότι δεν πρόκειται να σκάμουν ποτέ. Τα έχει μάθει. Σίγουρο. Πολύ καλά τη συνταγή. Έχω γίνει expert. Η μαμά είναι στην Αλεξάνδρεια Μαθίας, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί μένουν οι γονείς μου και ο αδερφός μου. Και... Ποιος έχεις κοντά, ποιος σε βοηθήσει εσένα τώρα στην αρχή, στον πρώτο καιρό με το μωρό? Βασικά θα έρθει η μαμά για 40 μέρες. Ελπίζω όλα να πάνε καλά στο σπίτι, να μην γίνει κανένας πόλεμος. Και μετά δεν ξέρω τι θα κάνουμε, θα δούμε αναλόγως πώς τα βγάζω πέρα, μήπως χρειαστεί να πάρουμε έτσι μια γυναίκα να μας βοηθάει. Φυσικά είναι και η μητέρα του Νίκου εδώ που θα έρχεται, απλά είναι και η αδερφή του Νίκου έγκυος. Α, είναι και η αδερφή του έγκυος. Ναι. Μπράβο, παιδιά. Με 10 μέρες διαφορά. Οπότε το καταλαβαίνω ότι θα είναι και πιο πολύ εκεί. Μάλιστα. Θα δούμε. Καταρχήν θα έρθει η μαμά.